Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα έχουμε την 24η αγωνιστική της Development League. Η Hellenic Energy αντιμετωπίζει τους Mandra Heat, από τη μία η Hellenic Energy με 6 νίκες και 14 ήττες συνολικά στην σεζόν, βρίσκεται στην 12η θέση, ενώ από την άλλη η Mandra Heat βρίσκονται στην 6η θέση με 11 νίκες και 10 ήττες. Στην πρώτη επίθεση τη σημερινή φιλοξενούμενη. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες. Διακουμής, Θεάκος, Καπρέτσος, Λάσπας και Σκαρπέλης ξεκινούν για τους μπλε. Ενώ για την Mandra Heat έχουμε Δρακόπουλο, Κίτρο, Μόλο, Σιώκη και Τσιλιονί. Η κατοχή είναι για την Hellenic Energy. Τον Λάσπα να οργανώνει. Από την κορυφή, δεν μπαίνει όμως το τρίπο του Διακουμή. Τσιλιώνης την τύπλα του, τρίποντη εκτέλεση και για τους φιλοξενούμενους. Ο Δρακόπουλος όμως δεν θα βρει στόχο, παραμένει έτσι το 0-0. Θεακός στη γωνία, ο Καπρέτσος με συγχωρείτε. Περνάει, σηκώνεται, δεν θα του κάνει όμως το χατήρι μπάλα του Σκαρπέλη. Τσιλιώνης επιχειρεί μια σκάστη πάση η οποία δεν περνάει, Σκαρπέλης κλέβει. Ίδιο στην άλλη πλευρά, αφήνει πίσω. Άστοχη προσπάθεια από τον Λάσπα που βρέθηκε στο παρκέ. Δεν πήγε ούτε ο Μόλος ούτε ο Τσιλιώνης την μπάλα, η αλήθεια είναι ότι η πάσα ήταν ακριβώς στη μέση. Ο Μόλος νόμιζε ότι θα πήγαινε η μπάλα στον Τσιλιώνη. Ο Τσιλιώνης νόμιζε ότι πάρει ο Μόλος. Έτσι έγινε το λάθος. Ασφάσεις, έχει δεχτεί το φάουλ. Το έχει κάνει ο Δρακόπουλος. Στην επαναφορά τώρα η μπλε. Θεάκο να αφήνει στον Διακουμή, γυρίζει αυτός με το δεξί, Θεάκος είναι εκεί για να πάρει. Και πάλι Διακουμή θα το βάλει αυτή τη φορά και θα ανοίξει και το σκορ για το 0-2. Για το 2-0, με συγχωρείτε, οι γηπέδοχοι σκοράραν. Πρώτο καλάθι λοιπόν στην αναμέτρηση. Τσιλιώνης, Πυροδρακόπουλος. Ωραία, εκεί ήρθε με φόρα, τον βρήκε στην κίνηση ο Σιώκης στον Κίτρο. Σοφάρισε σε 2-2. Λασπάς. Κιάκος αφήνει στον Καπρέτσο. Σηκώνει το Διακουμής. Το που ήθελε απλό δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Κίτρος από τα αριστερά. Θα χάσει όμως. Θεάκος μέσα στην αδύνατη πλευρά. Καπρέτσος θα φτάσει κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει. Δρακόπουλος θέλει να βρει τον Τσιλιώνη, ήταν η καλή πάσα του. Θεάκος είναι στην γωνία. Και πάλι Θεάκος με την μπάλα στα χέρια, έχει 10 δευτερόλεπτα. Κάστε πάσα για τον Λάσπα. Προσπίση από τον Καπρέτσο, θα σηκωθεί τελικά. Κατοχή είναι για τους κόκκινους. Τσιλιώνης. Κίτρος. Φεύγει μπάλα από τα χέρια, θα γίνει το λάθος. Είναι ο λάθος αυτό για τους κόκκινους. Το πλάι εκτελεί, αλλά το χάνει ο Διακουμής. Τσιλιώνης, ψηλή μαχαίνει πάσα για τον Μόλο, τον βρήκε. Αλλά θα χάσει αυτός και πάλι. Απανωτά λάθη από τους κόκκινους. Κατά ο Λάσπας τώρα. Την δίπλα του, Σκαρπέλης προσποιείται. Πάλι Λάσπας. Το πλάι ο Θεάκος βρίσκει στόχο στο τρίποντο. 5-2. Στα
Μπαγιώνης, Πανιοδρακόπουλος. Πάει προς τα μέσα, θέλει να βρει τον Μολό. Ακόμα ένα λάθος έρχεται να προσθεθεί στην λίστα. Διακουμής με τον γύρο του, Σκαρπέλης, όχι δεν θα εκτελέσει, τον μπέρδεψε και εμένα. Κάνει την τρίπλα πίσω από την πλάτη, θα χάσει όμως και πέφτει πάνω στον κίτρο. Έχει κάνει το φάουλ. Είναι και το πρώτο για τους μπλε. Ένα, ένα τα ομαδικά. Στο μάτσο δύο λέτς τώρα για τους Mandra Heat. Ο οποίος θα επαναφέρει και αφήνει στον κίτρο. Μόλος μετά την τρίπλα θα εκτελέσει, θα σηκωθεί με δύναμη για το 5-4. Θεάκος. Λάσπας έχει βγει στο πλάι. Μπάλα θα πάει και πάλι σε εκείνον. Έχει 3 δευτερόλεπτα, έχει δει το ρολόι, κάνει στο πλάι για να εκτελέσει. Σε καλύτερη θέση και ο κίτρος για να μαζέψει. Τσιλιώνης. Είχε στην κίνηση τον Διολέτη, δεν εκτελεί σωστά. Κατεβάζει ο Διακουμής. Κατεβάζει ο Θεάκος. Οργανώνει τώρα για τους μπλε, έχει 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πάρει τελικά το σουτ τριών πόντων, βρίσκει σίδερο. Σιωκής είναι εκεί για να μαζέψει, το σκέφτει για λίγο να επιχειρήσει και μια μακρινή πάσα. Δεν το ρίσκαρε. Τσιλιώνης, Διολέτης είναι στη γωνία. Και πάλι μπάλα στον Τσιλιώνη, αυτός είναι ο εκτελεστής. Ακολούθησε τη φάση ο Μόλος, δεν του κάνει το χατήριο όμως η μπάλα. Στα αυτιά τους εδώ παίχτης των φιλοξενούμενων. Έτσι το 5-4 παρέμεινε. Τελευταία 4 λεπτά τώρα στην πρώτη περίοδο. Το πλάι θα το πάρει ο Διακουμής, την μπάλα συστημένη και πάλι στα χέρια του. Θα πλησιάσει ακόμα περισσότερο και θα το βάλει τώρα για το 7-4. Διολετής. Μόλις εκεί δυσκολεύεται να πάρει, καθώς είχε κολλημένο πάνω του τον Διακουμή και εκείνος είναι που έβγαλε την μπάλα εκτός. Σηκώνεται ο κίτρος, δεν μπορεί να σκοράρει. Βάζει ο Λάσπας. Αυτή η πάσα Διακουμής την πήρε, εκτέλεσε κατευθείαν, δεν πήγε το καλάθι. Κίτρος. Φαίνει έξω, Διολέτης ανενόχλητος, θα εκτελέσει για τρεις και θα ισοφαρίσει τώρα. Σε 7-7. Λάσπας. 2.50 ακόμα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Πήρε ο Διολέτης. Τσιλιώνης, αφήνει στον Σιώκη. Βάλα στα αριστερά. Διολέτης και πάλι να είναι ενόχλητος. Αυτή τη φορά όμως είναι αστόχο σουτ. Είναι ο Λάσπας τώρα. Θεάκος. Νέο τρίποντο μέσα, αυτό τώρα για τους μπλε. Διακουμής βρίσκει στόχο. Και βάζει μπροστά και πάλι την ομάδα του με 17. Διολέτης θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Δεν μπορούν όμως να καθαρίσει το rebound οι γηπεδούχοι. Κατοχή είναι για τους Mandra Heat. Διολέτης παίζει με τον Μόλο, 6 δευτερόλεπτα ακόμα, κίτρος μπροστά από 2, θα σηκωθεί. Δεν παίρνει το καλάθι, Σιώκης όμως μαζεύει, ακόμα είναι ευθετικό rebound για τους κόκκινους. Ακόμα μια 14 επίθεση, όμως δεν θα παραμείνει για πολύ στην επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι, καθώς έκλεψε ο Λάσπας, έφυγε και στον εφηδιασμό, επιχειρεί ένα ανάποδο lay-up. Θα το χάσει, Τσιλιώνης τώρα, θα πατήσει γκάζι.
3 εναντίον 2. Μόλος προτίμησε να πασάρει, Διολέτης θα πάρει το σούτ. Θα μπορούσε νομίζω να εκτελέσει και ο Μόλος. Καλήξε να πασάρει εκείνος. Χάθηκε έτσι η ευκαιρία. Προσπάθεια δεν θα καταλήξει μέσα εκεί. Είδατε πόσες φορές αναπήρησε μπάλα Στεφάνη και πούλησε τελικά τον Καπρέτσο. Σκαρπέλης όμως είναι εκεί για να το βάλει από την κορυφή. 13-7. Και έχουμε αλλαγή. Το μάτς πέρασε ο Αρβανιτακής. Τελευταία 57 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Στο 13-7 έχουν καταφέρει να βρεθούν οι σημερινοί γηπεδούχοι. Τσιλιώνης. Το πάρει από την κορυφή, δεν το βάζει. Μάζεψε ο Σκαρπέλης. 17-7 έχουν κάνει ένα σερί. 6-0 οι παίκτες της Hellenic Energy. Μπορούν να το ανεβάσουν κι άλλο. Διακουμής θα το επιχειρήσει. Μαζεύει ο Κίτρος. Σημαντικό πλεονέκτημα μπροστά για τους Mantra Heat, όμως θα γίνει το λάθος. Έτσι πετάνε στα σκουπίδια την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Με επίθεση 20 δευτερολέπτων όλοι για τους γηπεδούχους. Καπρέτσος, αλλά έφτασε στον Λάσπα, 5 δευτερολέπτα στο ρολόι. Διακομής προσποιείται, θα πέσει πάνω του ο Μόλος, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ, είναι το δεύτερο τον Mantra Heat. Στα 2,8 έχει σταματήσει το ρολόι, παίρνει ο Σκαρπέλης και εκτελεί αμέσως για 3, βρίσκει σίδερο. Το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 13-7. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκαλεπτό της αναμέτρησης. Στο 13-7 έχει καταφέρει να βρεθεί η Hellenic Energy. Οι γηπεδούχοι οι οποίοι βρήκαν σκορ από την περιφέρεια στα τέλη της πρώτης περίοδου κατάφεραν να πάρουν αυτή τη διαφορά των 6 πόντων τώρα. Κύρτος αφήνει στον Διολέτη. Τσιλιώνης, Κύρτος, αυτός θα πάρει το σουτ. Διολέτης και πάλι στον Τσιλιώνη, είναι ευκαιρία για τους Mantra Heat, ούτε τώρα όμως θα έρθει το καλάθι από την περιφέρεια. Θεάκος. Κάτσε και άφησε έξω ο Καπρέτσος. Διακουμής, παίζει με τον Θεάκο. Περνάει αυτός, πάει από τα δεξιά. Μαζεύει ο Μόλος το rebound. Κίτρος. Κατευθείαν ο Τσιλιώνης προσπάθησε να βρει το συμπέκτη του, κατάλαβε την πρόθεση του Λάσπας. Έκοψε την πάσα. Και τώρα έχουμε δύο αλλαγές για τους κόκκινους, Σιώκης και Δρακόπουλος εξέχουν στο παρκέ. Παίρνουν την θέση των Τσιλιώνη και Μόλο. Διακουμής. Λασπάς, θα σπάσουν την πίεση οι μπλε. Τρίποντο του Καπρέτσου, έστοχο. 16-7. Και πάλι έρχεται η λύση πίσω από τα 6,75 για τους μπλε. Και διαφορά στο σύν 9. Δρακόπουλος. Και πάλι από τον Διολέτη. Κίτρος. Βγαίνει στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν εύκολα διαδρόμους οι κόκκινοι. Σιώκης, Δρακόπουλος, προλαβαίνει να διώξει παρά τα χέρια του, δεν έχει τριψεφάνει όμως. Και έτσι η κατοχή άλλα τη χεριά.
Λάσπας. Μαλά στην γωνία. Για τρεις πόντους έστωχο. Δεκαεννιά-εφτά πλέον. Ένα νέο τρίποντο από τους μπλε. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο παιχνίδι μετά το time out των Mandra Heat. Πέντε συνεχόμενα τρίποντα έχουν δεχτεί κόκκινη από τα φινάλε της πρώτης περίοδου και στο ξεκίνημα της δεύτερης. Τέσσερα συνεχόμενα, με συγχωρείτε. Διακουμής, Καρπέλης και Καπρέτσος, σκόρερ. Στο 19-7 πλέον έχει φτάσει το σκορ. Περνάει η πάσα του Διολέτη. Γρήγορα γρήγορα και πάλι στην επίθεση. Έχουν ευνηδιασμό οι μπλε. Δεν θα τον εκμεταλλευτούν. Πόδι τώρα από τον Λάσπα. Δρακόπουλος γυρίζει, δεν μπορεί να ευστοχίσει ο Αρμανιτάκης. Έσωσαν τώρα στην κατοχή η παδοχή. Πήρε ο Καπρέτσος. Λάσπας. Κοτσής περνάει με το δεξί εστοχή για το 21-7. Δεν βάζει κι άλλο την διάφορα ο παίκτης και Ελληνικά Energy στο σύν 14. Μετάζει μπλε. Δρακόπουλος τα αριστερό χέρι, έχει κερδίσει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Λάσπας, ο οποίος φαίνεται να διαφωνεί με το σφύριγμα. Αλλαγή τώρα για τους μπλε, ο Καπρέτσος θα πέρασε εκτός. Στην θέση του επιστρέφει ο Σκαρπελής. Έστωχε στην πρώτη ο Δρακόπουλος. Πρώτο καλάθι αυτό, έπειτα από το 7-7. 21-9 τώρα το σκορ, όπως έβαλε και την δεύτερη. Θεάκος. Αντίρο Λάσπας. Μένει το σκριν, μένει πάνω το όμως ο Διολέτης. Από κοντά θα σηκωθεί ο Σκαρπέλης. Έχει κερδίσει το φαουλ από τον Αρμανιτάκη, ο οποίος σηκώνει το χέρι του. Έχουμε βολές για τη Hellenic Energy τώρα. Κάποιες παρατηρήσεις εκεί από την ρέφερη. Είναι αυτή η πρώτη βολή. Παραμένει το 21-9. Κάνει και την δεύτερη ο Σκαρπέλης, 0-2. Και μαζί ο Δρακόπουλος. Ο Δρακόπουλος κρατάει μπροστά από τον Λάσπα. Τώρα παίζει με τον Μόλο. Βρήκε τον Αρμανιτάκη στην κίνηση. Καλά, φύγε φάουλ. 21-11. Δύο ωραία συνεργασία εδώ ανάμεσα σε Μόλο και Αρμανιτάκη. Μέσα και η βολή. 21-12. Διαφορά και πάλι σε μονοψήφιο. 5,5 λεπτά πριν τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Σηκώνει το Λάσπας από κοντά, μπαίνει και βγαίνει μπάλα.
κατεβάζει ο Κίτρος. Διολέτη στο πλάι, πάλι Κίτρος. Την στην κορυφή, Δρακόπουλος θα το επιχειρήσει. Δεν βρίσκει στόχο. Και το Λάσπας. Κατεβάζει, πιέζεται από τον Διολέτη. Κρατάει ο Διακουμής, παίζει με τον Σκαρπέλη τώρα. Μπάλα και πάλι στην περιφέρεια. Λάσπας από αρκετά μακριά θα εκτελέσει. 24-12. Διολέτης. Ζήτησε ο Αρβανιτάκης και πήρε. Κότσι παίζει πολύ καλή άμυνα, έκλεισε και ο Σκαρπέλης. Βγήκε η άμυνα από τους μπλε. Πολύ καλή αντίδραση. Δεν άλλαξε το 24-12. Κατεβάζει ο Διακουμής. Οργανώνεται η άμυνα των κόκκινων. Θεάκος. Σκαρπέλης θέλει να πλησιάσει ανάποδο, λέει απ' δίνει ύψος. Είναι τη μάχη του εκεί. Ο Κότσι τελικά θα βγαίνει και εκεί, καθώς η κατοχή είναι για την Hellenic Energy. Από το πλάι αλάστοχο από τον Σκαρπέλη. Παίρνει ο Κίτρος από τον Μόλο. Παρακινδυνευμένη πάσα κράτησε όμως ο Δρακόπουλος. Διολέτη στον Μόλο. Προσπίση του Αρβανιτάκη, σηκώνεται. Καθαρή άμυνα. Και κλέβουν τελικά οι άσπροι. Θεακός. Τα γερά ο Διακουμής δεν έχει το καλάθι. Μανιτάκης και πάλι. Είναι αμυντικό το φάουλ, το έχει κάνει ο Σκαρπελής. Τσιλιώνης επιστρέψει το μάτς για τους Mandra Heat. Έχουμε αλλαγή και για τους μπλε. Ο Καπρέτσος πέρασε και πάλι. Τρία το σκορ. Χάνει την δεύτερη ο Αρβανιτάκης. Θα έρθει το επιθετικό rebound. Θα γίνει το λάθος όμως. Καλά στον Θεακό. Καρπέλης είναι ανενόχλητος. Έχει χρόνο να σημαδέψει, δεν θα το κάνει σωστά. Ολός παίρνει στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει ίδιο στην φάση και με επιτυχία μάλιστα. Για το 24-15. Δύο λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Λάσπας, φινίς στο πλάι. Παλά πήγε στα χέρια του Γκότσι, εκτέλεσε. Δείχνει και τον σπίκ του για την όμορφη ασίστ που του έδωσε. 26-15 τώρα. Λίγο να μπερδευτούν εκεί Τσιλιώνης και Διολέτης, κράτησαν ωστόσο οι κόκκινοι. Βρίσκει λίγο χώρο πίσω από το σκριν του Μόλου για να εκτελέσει ο Διολέτης και να μειώσει σε 26-18. Λάσπας. Κρατάει. Ο Θεάκος θα πάρει το τρίποδο υποπίεση, κάνει έργολα, αλλά εκείνος Καρπέλης θα δεχτεί το κόψιμο. Έχει τελειώσει ο χρόνος, δεν έχει βρει στεφάνι μπάλα, γι' αυτό δεν έχει ανανεωθεί. Και έτσι. Η μπάλα έμεινε στα χέρια της Hellenic Energy. Είναι και 51 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Ολέτης έχουν ευκαιρία να ρίξουν την απόσταση κι άλλο οι κόκκινοι. Τσιλιώνης, αφήσει τον Αρβανιτάκη. Και ο Τσιλιώνης στέκεται, εκτελεί για δύο, δεν το βάζει. Λάσπας. Ρίχνει τα κοίτα τώρα ο Καπρέτσος, πιέζεται από τον Δρακόπουλο.
Πάρει το τρίποντο Λάσπας, μπαλά στο σίδερο, επιθετικό rebound για τους μπλε. Σκαρπέλης δίστασε να εκτελέσει. 7 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Πρέπει κάποιος να πάρει το σουτ, θα το κάνει ο Σκαρπέλης και υπό την πίεση του Αρβανιτάκη. Τελευταίο λεπτό και επίσημα στην δεύτερη περίοδο. Ιολέτης. Κούπλος ήρθε με φόρα, σταματάει στην περιφέρεια για να εκτελέσει για 3 και να το βάλει κιόλας. 26-21. Μαζεύουν σιγά σιγά την απόσταση οι κόκκινοι. Φτάνουν στο μείον 5. Η απάντηση θα έρθει από τον Καπρέτσο. 29-21. 5 δευτερόλεπτα, 20 για τους κόκκινους. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα για την επόμενη επίθεση. Κρατάει ο Διολέτης. Στη γωνία Δρακόπουλος, πολύ δυνατή πάσα, δεν μπόρεσε να την υποδεχτεί. 13,4 τώρα στο ρολόι, όλα για την Hellenic Energy. Λάσπας. Κρατάει στα 6. 4-3, θα το πάρει από αρκετά μακριά. Δεν μπαίνει το καλά. Με το σκορ 29-21. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. 29-21 βρίσκεται η Hellenic Energy, η οποία νωρίτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο βρέθηκε και σε διψήφια διαφορά. Γιώλης συγκρατεί. Διολέτης θα εράσει. Θα βρει τον στόχο. Με το 29-23. Στους 6 πέφτει τώρα η διαφορά. Έχουν κάπως καταφέρει να μειώσουν την απόσταση οι κόκκινοι. Κοτσής θα μπορέσει να σκοράρει. Μαζεύουν όμως και πάλι οι παίχτες της Hellenic Energy. Ψάχνει επιλογές ο Σκαρπέλης. Κοτσής έχει 4 δευτερόλεπτα, θα πάρει το σουτ, δεν θα το βάλει. Ανεβάζει ο Δρακόπουλος. Αλλά και πάλι έξω εκείνον, παίζει με τον Διολέτη. Αρβανιτάκης θα γυρίσει, δεν μπορεί να σκοράρει. Υπάρχει όμως φάουλ πάνω στον Δρακόπουλο. Το έχει κάνει ο Κοτσής, όπως δείχνει τώρα η ρέφερη. Φάουλ νούμερο 1. Αυτό για τους μπλε, το πρώτο μαντικό που βλέπουμε στην τρίτη περίοδο. Τσιλιώνης. Και το ένα χέρι θα τελειώσει καλά τη φάση. Θα μειώσει στο τρίποντο τώρα. Για το 28-25. Κύριο Καπρέτσος κάνει το βηματάκι στο πλάι. Βάζει λίγο περισσότερη δύναμη. Μαζεύει ο Μόλος. Διολέτης τώρα. Σηκώνει κατευθείαν για τον Αρβανιτάκη. Δεν μπορείς αυτός να τελειώσει καλά την φάση. Έχει κάνει και το φόλου στον Σκαρπέλη. Σηκώνει τώρα το χέρι του. Μπάλα στην χέρια του Διακουμή. Πιέζεται ψηλά. Φύνει χέρι με χέρι στον Λάσπα. Μπάλα στο πλάι. Κότσης για δύο. Δεν το βάζει. Τώρα ο Διολέτης στέκεται, εκτελεί για τρεις. Ο Δρακόπουλος 29-28. Πόντο πλησιάζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι και αναγκάζονται έτσι οι παίχτες της Hellenic Energy να καλέσουν time out. Συνέχεια στην δράση. 29-28 καταφέρει το να πλησιάσουν οι Mandra Heat με ένα σερί 7-0.
που έχουν κάνει στην τρίτη περίοδο. Εδώ έχουμε και λάθος από την Hellenic Energy. Από την κατοχή να επιστρέφει στους κόκκινους. Περνάει, φτάνει μέχρι μέσα ο Διολέτης, δεν θα μπορέσει όμως, ο κίτρος μας πολιτή ήταν, δεν θα μπορέσει όμως να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Παραμένει μπροστά η γηπεδούχος ομάδα με 29-28. Λάσπας. Κρατάει. Παίζει με τον Κότσι και εκείνος βρήκε τον Διακουμή και πάλι Κότσι θα πάει προς τα μέσα. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, παραλίγο να έχουμε αυτό το καλάθι εκεί. Καθώς δεν μπορούσαν να καθαρίσουν αρχικά το rebound οι κόκκινοι. Τώρα θα το κάνει ο Τσιλιώνης. Θα κάνει μια όμως πάρα πολύ δυνατή πάσα για τον Κίτρο. Θα καταλήξει έτσι η μπάλα στις κερκίδες. Στην baseline θα πάει ο Καπρέτσος για να επαναφέρει. Κύριος Καρπέλης. Αφήνει στον Λάσπα. Έχουμε φάουλ, το έχει κάνει ο Διολέτης. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους κόκκινους. Κότζης στα δεξιά, έχει 10 δευτερόλεπτα. Φύγει στον Σκαρπέλη για να εκτελέσει εκείνος για 2, η μπάλα στο σίδερο αναπηδάει. Καταλήγει εκτός τελικά. Μαζεύει ο Διολέτης, παίζει γρήγορα με τον Κίτρο. Ο Βανιτάκης περνάει από τα δεξιά, υπάρχει φάουλ. Τον έχει βρει άθελα του και στο πρόσωπο και ο αντίπαλός του. Πρέπει εκεί οι Σκαρπέλης και οι Κότσις να δουν αν είναι καλά. Δεν δείχνει να έχει κάτι το σοβαρό παίξι στον Μαντραχίτ. Τελικά η μπάλα είναι στην baseline. Έχει δείξει χαμηλά το φάουλ. Τσιλιώνει τώρα πήρα από τον Μόλο. 9 δευτερόλεπτα για τους Μαντραχίτ. Διολέτη στα δεξιά θα το επιχειρήσει το τρίποντο. Μαζί σε ο Καπρέτσος. Λάσπας σηκώνεται και βρίσκεται καν Στεφάνη μπάλα. Μια σφαλιάρα εκεί από τον Γιακουμή. Δυσκολεύεται να συγκρατήσει τον Ραμόν την μπάλα ο Κίτρος. Έτσι η Hellenic Energy έχει και πάλι την κατοχή. Στο μάτς επιστρέφει ο Θεακός. Παίρνει την θέση του Γκότσι. Θεάκος. Άστοχο το τρίποντο. Τσιλιώνης βρίσκει εξαιρετικά τον Μόλο. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση αυτός. Έτσι χαραμίζει για την ωραία assist. Πιέζει το Διακουμής. Θα περνάει πάσα από τον Μόλο. Διολέτης το έχει στον εφνιδιασμό. Νομίζω αλλιώσει την προσπάθεια του από τον Λάσπα. Κατεβάζει το χέρι ο Θεάκος. Και έχουμε φάουλ στον Κίτρο. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Και ο Κίτρος έχει την ευκαιρία από την γραμμή των βολών να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του μετά από αρκετή ώρα. Θα ισοφαρίσει τώρα σε 29-29. Χάνει την δεύτερη στην ισοπαλία, έτσι μένει το σκορ. Λάσπας. Βγαίνεται από 2. Πάει εκεί. Προσπαθεί να επιβιώσει από την παγίδα. Βρήκε την πάσα για τον για τον Θεάκο. Στη συνέχεια γίνει και φάουλ τον Τσιλιώνη. Τρίτο ομαδικό φάουλ αυτό και για τους Μαντραχίτ. Από 3 έχουν οι δύο ομάδες τώρα. Διακουμής. Ο
τον Διολέτη πάνω του, θα σηκωθεί για δύο. Θα κάνει airball. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Κατεβάζει ο Τσιλιώνης. Θα το πάρει το σούτ αυτός. Θα κάνει airball. Θα ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Last pass. Κακός. Αφήσει και πάλι στον Λάσπα στην περιφέρεια. Περνάει εκείνο, σημαδεύει σωστά. Για το 31-29. Διατηρεί έτσι την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Μπαλά έξω, Διολέτης. Είναι στον Μόλο. Αρβανιτάκης πατάει γερά ανάμεσα από δύο. Παλεύει εκεί. Βγαίνει νικητής στο rebound. Συνεχίζει την μάχη του, νέο επιθετικό rebound. Καθαρές άμυνες από την Hellenic Energy. Η μπαλά είναι για τους Μαντραχίτ. Δρακόπουλος θα περάσει τώρα στο μάτς, γι' αυτό διακόπηκε το μάτς για να γίνει αλλαγή. Ο Διολέτης είναι αυτός που πέρασε εκτός. Τσιλιώνης παίρνει και εκτελεί αμέσως καθώς απέμενε μόλις ένα δευτερόλεπτο, δεν ήταν άσχημο το σούτ του. Αλλά δεν έτσι το τρίποντο. Παλεύει και ο Καπρέτσο στο έδαφος με δύναμη. Ο Κίτρος θα κερδίσει τελικά με αυτοθυσία. Τσιλιώνης βγαίνει έξω για να γλιτώσει και την πολυκοσμία. Πάρει τώρα και το τρίποντο καθώς δεν είχε κανέναν πάνω του. Θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, 31-32. Περνούν μπροστά τώρα η Μαντραχίτ με την τρίποντη εκτέλεση του Τσιλιώνη. Θεακός αφήνει στον Καπρέτσο. Σκαρπέλης από μέσα απόσταση και το βάζει. Διολέτης αφήνει στο πλάι. Κορυφή ο Διολέτης, νέο τρίποντο, άστοχο όμως. Παίρνει ξανά, θα αφήσει στη γωνία, όχι τελικά παίρνει ο Αρβανιτάκης. Βρήκε εκεί την πάσα στην τρύπα, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Κάτι περισσότερο από 3 λεπτά μας απομένουν ακόμα στην τρίτη περίοδο. Έτσι Μαντραχίτ να έχουν καταφέρει να κάνουν το προσπέρασμα για το 31-32. Λάσπας, φόρα, φύγει έξω. Παίρνει και πάλι ο Λάσπας, θα γυρίσει από κοντά, θα σκοράρει. 33-32. Κίτρος. Θεάκος πιέζει εκεί τον Τσιλιώνη, πάει από τα δεξιά αυτός. Τον έχει σταματήσει με φάουλ ο Σκαρπέλης. Είναι και το τρίτο δικό του φάουλ αυτό. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στις επόμενες φάσεις. Τέταρτο ομαδικό επίσης για την Hellenic Energy, αυτό το φάουλ που γίνει νωρίτερα. Κίτρος κοβέται στα ίσα. Έχουμε τζαμπολ. Η κατοχή είναι για την Hellenic Energy. Τσιάκος επιστρέφει στο μάτς για τους μπλε. Ο Λάσπας θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει και κάποιες ανάσες. Θα χέρι με χέρι στον Θεάκο. Πολύ δυνατή η πάσα του και τελείως αστοχή. Δεν βρισκόταν κάποιος συμπαίκτης εκεί. Τσιλιώνης. Αυτός κατεβάζει τώρα για τους κόκκινους. Σε απόσταση ενός πόντου
Υπερθυμίζω οι δύο ομάδες, 33-32 το σκορ υπέρ της Hellenic Energy. Δρακόπουλος τώρα θέλει να τα αλλάξει. Δεν θα το καταφέρει. Μόλις είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Ούτε αυτός θα σκοράρει. Αρβανιτάκης, αυτός είχε με φόρα. Αλλά και εκείνος ήταν άστοχος. Τρίπλες από τον Κότσι. Περνάει ο Διακουμής. Φτάνει στην άλλη πλευρά. Δεν θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία. Αλλά καταλήγει στα χέρια του Κίτρου. Έχει φύγει μπροστά ο Μόλος. Νομίζω πως δεν γίνεται να τον προλάβει κάποιος παίχτης. Δεν θα γίνει αυτό. 33-34. Τάκος. Ωραία προσπίση από τον Κότσι. Δεν θα έρθει το καλάθι. Κατεβάζει ο Φιλιώνης. Φτάσε κοντά. Στόχισε. Νέα ευκαιρία του Αρβανιτάκη. Καλάθι και φάουλ. 33-36. Γενικά έχουν ένα θεματάκι στα rebound μπλε. Έχουμε δει στις τελευταίες φάσεις τους κόκκινους να ανανεώνουν αρκετές επιθέσεις τους. Ο Αρβανιτάκης εδώ το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει και μπορεί να φέρει στο συν 4 την ομάδα του. Θα το κάνει τελικά. 33-37. Για 3 ποντούς και με πίεση κιόλας θα το βάλει ο Διακουμής για το 36-37. 38 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Παίρνει ο Τσιλιώνης. Θα απαντήσει. 36-40. 23 δευτερόλεπτα, 18 για τους μπλε. Στα θα αφήσει έξω, Διακουμής θα επιχειρήσει ακόμα ένα σούτ. Αυτή τη φορά όμως θα κάνει airball, είναι εντελώς αστοχό. 6,6 τώρα στο ρολόι για τους κόκκινους. Να δούμε αν θα ανεβάσουν τη διαφορά. Κατεβάζει ο Κίτρος, σταματάει, εκτελεί ο ίδιος για τρεις. Δεν το βάζει. Και το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 36-40. Μπορείτε, αλλά νωρίς θα γίνει το λάθος από τον Τσιλιώνη. Έτσι, κατοχή περνάει πολύ γρήγορα στα χέρια της Hellenic Energy. Υπενθυμίζω σε 36-40 το σκορ. Αυτό στα τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου. Κόκκινη κατάφερε να κάνουν το προσπέρασμα. Και έτσι, κρατάνε το τιμόνι στα χέρια τους. Ο Τσιλιώνης εδώ δείχνει να έχει χτυπήσει. Είναι όχι γίνει. Το φάουλο από τον... Έχει γίνει το φάουλο από τον Κότσι. Ο Τσιλιώνης σηκώθηκε. Δεν δείχνει να έχει κάτι. Κίτρος. Κίτρος κρατάει μπροστά από τον Λάσπα. Θα σηκωθεί για δύο και θα το βάλει κιόλας. 36-42, ένα καλάθι με πάρα πολύ μεγάλη δόση δυσκολίας. Λάσπας. Για δύο εκτελεί και το βάζει και αυτός. 38-42. Κίτρος. Παίζει με τον Μόλο. Κρατάει ο Τσιλιώνης. Να του δώσει επιλογή για screen. Υπάρχει πάνω του ο Κότσης. Να υπάρχει κάποιο φάουλ ή κατοχή. Είναι για τους μπλε.
συνέχεια στην δράση με λάσπα. Λάσπας κρατάει, έχει και ο Δρακόπουλος πάνω του. Παλά στην γωνία, εκτελεί ο Καπρέτσος. Δεν θα βρείτε καν στεφάνια όμως η προσπάθεια. Πιέζεται ο Αρβανιτάκης. Υπάρχει και φάουλ από τον Θεακό. Συνέχεια με Τσιλιώνη. Στη γωνία ο Κίτρος. Παίρνει και πάλι από τον Μόλο για να το εκτελέσει τώρα το τρίποντο. Θετικό rebound για τους κόκκινους. Τα χτύπασα για τον Δρακόπουλο δεν θα περάσει. Μαζεύει ο Λάσπας. Αλλά στην γωνία εκεί που είναι Διακουμής δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πέρασει ανεκμετάλλευτη. Θα βάλει το τρίποντο για να φέρει σε απόσταση αναπνοή στην ομάδα του. 41-42. Λιώνης. Φτιάχνει επιλογές ο Κίτρος, παίρνει ο Τσιλιώνης. Μόλος φύγει έξω, Τσιλιώνης θα εκτελέσει στα 2 δευτερόλεπτα, πολύ μεγάλο σύντ. 41-45. Έχει την πίεση του χρόνου. Αυτό όμως δεν τον δυσκόλεψε. Να βρει στόχο και να πάει στο σύντ 4 τώρα του Mandra Heat. Με 7,5 λεπτά, με κάτι λιγότερο από 7,5 λεπτά, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, να απομένει στο τέλος. Διακουμής θα το πάρει για αυτό στο σούτ, θα κάνει ένα κοντό σούτ όμως. Τσιλιώνης. Βρήκε τον Μόλο, του δώσε έτοιμο καλάθι, θα πει και ευχαριστώ εκείνος. 41-47. Αργά αργά, κατεβάζει ο Κότσης. Μπάλα στον Λάσπα. Μην δίνει το σκριν. Σηκώνεται για 2, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Καθαρίζουν οι κόκκινοι. Με τον Κίτρο να αφήνει στον Τσιλιώνη. Έφαζε εκείνος, μπάλα όμως έφυγε μέσα από τα χέρια του Δρακόπουλου. Έχουμε και αλλαγή τώρα. Με τον Διολέτη να περνάει στο παιχνίδι. Παίρνει την θέση, πιανού του Τσιλιώνη. Θεάκος. Καπρέτσος δεν διστάζει να εκτελέσει, το χάνει. Μάζεψε ο Κίτρος, οι τρεις φανέλες μπροστά του, ζητάει ο Μόλος, δεν θα τον επιλέξει. Δρακόπουλος εκεί διστάζει αρχικά, θα το πάρει στην συνέχεια το σουτ και γιατί να μην το πάρει αυτό το βάλει κιόλας. 41-50, ακόμα ένα τρίποντο για τους κόκκινους. Έρχονται να προσθεθούν οι τρεις πόντοι για να ξεφύγουν στο σύν 9 τώρα οι φιλοξενούμενοι. Να μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο εξάλεπτο. Λάσπας, θέλει να μειώσει, δεν θα το κάνει. Μόλος θα ψάξει και με μακρινή πάσα τον Δρακόπουλο. Δεν μπορεί και να την υποδεχτεί. Και μια μούτζα. Μπαλά έξω στην κορυφή. Υπάρχει φάουλο από τον Δρακόπουλο. Ενώ ο Σκαρπέλης τώρα επιστρέφει στο μάτς για τους μπλε. Παίρνει τη θέση του Καπρέτσου. Λάσπας. Για τρεις πόντους από τον Σκαρπέλη μέσα. 44-50. Κίτρος. Πάει από τα δεξιά, σηκώνεται, δεν θα μπει μέσα η μπαλά. Μπαλά στα χέρια του Λάσπα. Δεν βάζει αυτός για τους μπλε. Κύριο Γκότσης γυρίζει, έχει το βλέμμα προς το καλάθι, δεν μπορεί να σκοράρει. Μαζεύει ο Κίτρος.
θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Στρέφει τώρα η άμυνα των μπλε. Μπαλά από τα πόδια του Γιακούμη, πέρασε εκτός. Βιολέτης, Παναφέρει. Κύριο Αρβανιτάκης, παίζει με πλάτη τον Γκότσι. Φύνει έξω ο Μόλλος, είναι ολομόναχος. Χάνει, μαζεύει ο Γκότσι και καθαρίζει. Παίρνει ο Λάσπας. Υπερθυμίζω στο σύν 6 Μαντραχίτ, 4-20 ακόμα για το τέλος. Κότσα από κοντά, ευστοχή, 46-50. Βλέπεις επιλογές στο Δρακόπουλος, πιέστηκε για τον Θεάκο. Κίτρος. Παίρνει το σκρίν από τον Μόλλο, βρίσκει χώρο για να εκτελέσει, δεν βάζει το καλάθι, παίρνει ο Λάσπας τώρα. Να δούμε αν θα πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι γηπεδούχοι, θα το κάνουν με το Σκαρπέλι. 48-50 πλέον, επιστρέφουν οι γηπεδούχοι και έχουμε και time out. Η Hellenic Energy δεν λέει να τα παρατήσει. Έχει πλησιάσει τώρα πλέον στο δίποντο. Νωρίτερα υπερθυμίζω θα φτάσει και στο σύν 9 η Μαντραχίτ. 48-50 δείχνει τώρα το σκορ. Και όλα παραμένουν ανοιχτά. Δρακόπουλος κέρδισε στο φάουλ τον Θεάκο. Είναι και το τρίτο δικό του φάουλ. Μόλλος, Βιολέτης. Λάσπας πες πολύ καλή άμυνα. Μπαλά μου θα καταλήξει εκτός. Στα 4,1 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι για την επίθεση των κόκκινων. Σαρκόπουλος. Από πίεση δεν βρίσκει το καλάθι. Μαζεύει ο Γκότσης. Γκότσης κατεβάζει. Ψάχνει τις επιλογές του Σκαρπέλης. Για 3 πόντους, καταλήγει εκτός όμως τον Γιακούμη. Θα σημαντική σωστά τώρα. 2-50 ακόμα. Μια γρήγορη επίθεση με τον Κίτρο, το χάνει. Λάσπας. Μπαλά στην γωνία. Προτίμησε να πάσαρει ο Θεάκος. Το κατάλαβε όμως ο Μόλλος και έκοψε. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι της επίθεσης. Λάσπας σηκώνεται από κοντά, κυλάει μπάλα στο Στεφάνι. Μακρινό εξαιρετικό rebound. Κάνει και πάλι ο Λάσπας. 9 δευτερόλεπτα στη νέα επίθεση των μπλε. Θα γυρίσει ο Σκαρπέλης, δεν σημαδεύει σωστά. Λάσπας από κοντά, το χάνει ξανά. Πανωτές, χαμένες ευκαιρίες για τους μπλε. Το πάω τώρα επάνω στον Μόλλο. Ήρθε ο Γκότσης από την πλευρά των μπλε για να περάσει τέσσερα του Καπρέτσος. 2-10 ακόμα. Μόλλος. Αρβανιτάκης αφήνει έξω, ο Κίτρος θα περάσει, σηκώνεται, το χάνει. Μπαλά έχει καταλήξει εκτός πριν την προλάβει ο Καπρέτσος. Γι' αυτό και η κατοχή είναι και πάλι για τους κόκκινους. Μια 14 επίθεση λοιπόν τώρα για τους Μαντραχίτ. Παίρνει ο Μόλλος στην περιφέρεια. Είναι δίπλα του στον Βιολέτη. Και πάλι ο Μόλλος αυτή τη φορά θα εκτελέσει. Δεν το βάζει. Μαζεύει. Ο Γιακουμής. Δεν περνάει η πάσα. Συνδυασμός τώρα εδώ για τους κόκκινους. Κάνει τα βήματα, φτάνει μέχρι το καλάθι. Ο Βιολέτης για το 48-52. Μπαλά
μπάλα στη γωνία, εκτελεί για τρεις. Δεν θα του κάνει το χατήρι. Η μπάλα του διακούμε. Άσε μεγάλη ευκαιρία εδώ να φέρει την ομάδα του και πάλι στον πόντο. Μολός, φύγει έξω. Δρακόπουλος, δεν νοιάζεται. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μόλις αφήνει στον διακουμή. Είναι άστοχο στον, με συγχωρείτε, στον Διολέτη. Είναι άστοχο το τρίποντο, φεύγει ο Σκαρπέλης. Σου διατρής από τον Θεάκο, από τον Θεάκο μέσα. 51-52. Έχουμε ένα θαματάκι με το χρονόμετρο τώρα, καθώς φαίνεται πως κύλησαν κάποια δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα, όπως λέει ο ρέφερι, απομένουν. Είναι όλα έτοιμα για να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι. 41 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος μας παιχνίδι, το χρονόμετρο. Διολέτης. Μανιτάκης γυρίζει. Στοχή. Προλαβαίνει ο Λάσπας. 9 δευτερόλεπτα. Όλα για τους μπλε. Το δεξί ο Σκαρπέλης θα βρεθεί στο έδαφος και έχει κερδίσει και το φάουλ. Στη γραμμή θα πάει ο Σκαρπέλης τώρα. Υπενθυμίζω 51-52 το σκορ. Και έχει ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Θα καταλήξει μέσα η πρώτη. Μια μικρή περιπέτεια, 52-52. Βάζει και την δεύτερη. 53-52. Έχουμε τη διακοπή τώρα για time out. Αυτός είναι ένα λοιπόν η Hellenic Energy με τις δύο στίχες βόλης του Σκαρπέλη νωρίτερα. 13 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα για το φινάλε του παιχνιδιού. Έχουν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν την νίκη. Η κόκκινη θα γίνει όμως το λάθος. Και ο μόναχος ο Σκαρπέλης θα κάνει το 55-52. Θα μπορούσε νομίζω να κρατήσει και την μπάλα εδώ. Αυτό του λένε και οι συμπαίκτες του. Υπάρχει γενικά μια ένταση μέσα στο παρκέ. Οι μεν διαμαρτύρονται στους συμπαίκτες τους για την κακή άμυνα. Οι δεν από την άλλη
γιατί υπήρξε η εκτέλεση, ενώ ήταν ολομοναχή. Πάμε και τώρα σε μια διακοπή για το time out με το σκορ στο 55-52. 6,8 τώρα στο ρολόι, στο συν 3 έχει Hellenic Energy. Θα αναζητήσουν ένα τρίποδο τώρα οι κόκκινοι για την ισοφάριση. Έχει πατήσει γραμμή ο Κίτρος. Έτσι. Ακόμα ένα λάθος θα γίνει από την πλευρά των Mantra Heat. Θα περάσει να εκμεταλλευτεί ακόμα μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν κάτι. Και ο Κότσης, δεν γίνεται κάποιο φάουλ. Δουλούν τα τελευταία δευτερόλεπτα. Τώρα κρατάει την μπάλα. Φινάλε λοιπόν, νίκη για τους γηπεδούχους. Η Hellenic Energy θα πανηγυρίσει την 7η νίκη, θα πάει στο 7-14, κρατώντας 55-52 τον Mantra Heat, οι οποίοι θα πέσουν στο 11-11.